ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα σε αυτή τη συνέντευξη τύπου, η οποία θα περιλαμβάνει διάφορα τρέχοντα θέματα. Ξεκινάω με το θέμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, την οποία καταδικάζουμε απερίφραστα. Πρόκειται για μια ομή παραβίαση εθνικής κυριαρχίας και διεθνούς δικαίου. Πέραν όλων των άλλων των πολιτικών οικονομικών συνεπειών, είναι ανθρωπιστικό θέμα, χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και βέβαια στέκομαι ιδιαιτέρως στους Έλληνες ομογενείς, μας ενδιαφέρει άμεσα το θέμα, για ζωές ελληνικές οι οποίες έχουν χαθεί. Πάμε στο δεύτερο θέμα, στην επίσκεψη του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Παπαθανάση. Είχε αναβληθεί την προηγούμενη φορά, επρόκειτο να γίνει τώρα, λόγω της στενότητας του χώρου και του χρόνου, κυρίως του χρόνου. Συμφωνήσαμε με τον κύριο Παπαθανάση, επειδή σήμερα θα είναι στην Κοζάνη, συμφωνήσαμε να γίνει μέσα στις επόμενες 30 μέρες να οριστεί ένα ειδική ημερομηνία στην οποία θα επισκεφτεί μόνο την Φλόρη. Το θέμα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Για το θέμα των Πανελληνίων Εξετάσεων έχει τεθεί από διαφόρους φορείς, από τον Δήμαρχο Φλόρινας και από άλλους φορείς. Θέλω να πω ότι έχουμε συζητήσει κατ' επανάληψη με την κυρία Υπουργό. Αυτό το οποίο μπορώ να πω, υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο για το θέμα των Πανελληνίων. Μπορώ να πω ότι υπάρχει μια θετική στάση απέναντι, αλλά οτιδήποτε πρόκειται να συμβεί θα ανακοινωθεί μέσα στο καλοκαίρι προς Σεπτέμβριο. Στο διάστημα αυτό είδα τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Βόσδου, και τον Δήμαρχο Φλόρινας, τον κύριο Γιαννάκη. Λίγο πιο νωρίς είχα δει και τον Δήμαρχο Αμιντέου. Χρωστάω μια επίσκεψη στο Δήμο Πρεσπών, ο οποίος όμως έχει και τα λιγότερα προβλήματα και θέματα. Θα αναφερθώ σε ορισμένα από αυτά τα οποία τρέχουν. Να πω ότι έχει ανακοινωθεί, όταν είχαμε συναντηθεί με αντιπεριφερειάρχη και με Δήμαρχο Φλόρινας, δεν είχε ακόμα δημοσιευθεί το ΦΕΚ. Δημοσιεύθηκε λοιπόν η οριοθέτηση. Ανακοινώθηκαν τα χωριά 37, 7 Αμιντέου και 7 από τις Πρέσπες που είναι μέσα στην οριοθέτηση. Όσοι έχουν ζημιές, αυτό που προβλέπεται από τον νόμο, 80% επιδότηση και 20% άτοκο δάνειο. Όσες επιχειρήσεις εμπλέκονται και έχουν άμεσες ζημιές, και αυτές θα αποζημιωθούν. Να αναφέρω ότι πριν από 2 μέρες είχαμε μία τηλεδιάσκεψη σε συνέχεια μία συνάντηση που είχε γίνει με τον πρόεδρο του ΕΒΕ και οι δύο πρόεδροι, οι οποίοι τελικά δεν μπόρεσαν να κατέβουν, των Εμπορικών Συλλόγων Αμιντέου και Φλόρινας, με τον αναπληρωτή υπουργό τον κύριο Σκυλακάκη. Έγινε μία δεύτερη επαφή με τον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος είναι αρμόδιος για τις φυσικές καταστροφές, και μιλάω για την επιπλέον ενίσχυση όλων των επιχειρήσεων του νομού Φλόρινας σχετικά με τον πρόσφατο σεισμό. Έγινε λοιπόν η τηλεδιάσκεψη, είναι θετικός στην ενίσχυση των επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν έμεσες ζημιές, γιατί είπαμε ότι άμεσες θα αποζημιωθούν. Συμφωνήθηκε την ερχόμενη εβδομάδα να γίνει μια τηλεδιάσκεψη στην οποία θα συμμετάσχουν και τα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Ανάπτυξης, και νομίζω ότι κάτι θετικό θα βγει. Από τις επαφές με αντιπεριφερειάρχη και δήμαρχο, να εστιάσω στο θέμα της Εγνατίας, της μελέτης. Αυτή η μελέτη η οποία έχει καταντήσει σαν το γεφύρι της Άρτας. Στις τελευταίες ενημερώσεις που είχαμε τα προηγούμενα 2 χρόνια και μετά από αλλεπάλληλες επαφές, συνεδριάσεις, η διαβεβαίωση ήταν για Απρίλιο του 2022, με μόνο έλλειμμα τα περιβαλλοντικά. Στην τελευταία τώρα ανακοίνωση και ενημέρωση που είχε αντιπεριφερειάρχης και εγγράφος, μιλάνε πλέον για Δεκέμβριο του 2022. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατάσταση, το μόνο που θα πω, αχαρακτήριστη. Βεβαίως αναγνωρίζω ότι η Εγνατία αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, στελεχειακού δυναμικού και στελέχωσης και όλα αυτά, αλλά πάλι πέρα από αυτά δείχνει ότι
η αντιμετώπιση, υπάρχει μία πρόχειρη αντιμετώπιση σε διάφορα θέματα αυτού του είδους. Συμφωνήσαμε λοιπόν με τον Αντιπεριφερειάρχη να γίνει μια ευρεία σύσκεψη. Σκεφτείτε ότι ένα μέρος της μελέτης έχει αναλάβει να το κάνει και η Περιφέρεια, αυτό είναι καινούργιο φρούτο, για να βοηθήσει τη συντόμευση. Συνονοηθήκαμε λοιπόν να γίνει μια ευρεία σύσκεψη προφανώς στη Φλόρινα, να κληθεί η Εγνατία, να έρθει και η Άγκο, γιατί πλέον εμπλέκεται και η Άγκο και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι δήμαρχοι Φλόρινας και Αμιντέου, για να έχουμε μια επίσημη τελική ανακοίνωση για το πότε θα τελειώσει αυτή η μελέτη. Συζητήσαμε το θέμα του ορυχείου, είχαμε τελευταία συνεχόμενες συσκέψεις χωρίς να βγάζουμε δελτία τύπου και χωρίς την παρουσία των δημοσιογράφων στο εργατικό κέντρο. Είχαμε δύο συνεχόμενες συσκέψεις. Στην δεύτερη συμμετείχαν και εκπρόσωποι της ΔΕΗ μετά από απέτηση δική μου αλλά και των υπολείπων. Τελικά έχουμε συμφωνήσει να γίνει μια συνάντηση και με τον κύριο Σκρέκα για να δούμε πώς θα απεμπλακεί το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί αυτή τη στιγμή που όλα συνηγορούν στη λειτουργία των εργοστάσεων με λιγνίτη της ΔΕΗ, η Φλόρινα κλείνει από πιο νωρίς λόγω της έλλειψης λιγνίτη. Δηλαδή εκεί που θα μπορούσαμε, εφόσον λειτουργούσαν όλα κανονικά, να ζητήσουμε και μία παράταση, σε πάση περιπτώσει από μόνες οι συνθήκες θα το είχαν επιβάλει, η Φλόρινα θα κλείσει από πιο νωρίς, γιατί δεν μπορεί να προμηθευτεί λιγνίτη ο ΑΕΣ Μελίτης. Τα αδευτικά δίκτυα, όπως έχω κατ' επανάληψη πει, όλα θα ξεκινήσουν και τα τρία, και τον Πρεσπό και της Τριανταφυλιάς και, και του Παρορίου την Άνοιξη. Τα παρακολουθώ από κοντά. Στην Αθήνα μιλάμε συνεχώς με τους Γενικούς Διευθυντές και το θέμα του φυσικού αερίου για τα χωριά, αυτά τα οποία είχαμε πει τα επιπλέον, πέραν του αμμοχωρίου και του αρμενοχωρίου, τα οποία εντάσσονται στη δαπάνη της Φλόρινας. Μιλάμε για Μελίτη, Σιταριά και Βέβη και από τα Μίντεο για Λέχοβο, Βαρικό και Αετό. Θα γίνει μια καινούργια συνάντηση με τη ΔΕΔΑ, με τον Δήμαρχο Φλόρινας την μεθεπόμενη εβδομάδα, για να δούμε, έχει ήδη γίνει, έχουν γίνει δύο συναντήσεις, η μία με τον κύριο Παπαθανάση και άλλη με τον κύριο Μουσουρούλη και τους συναρμόδιους, για την εξεύρεση πόρων, για την χρηματοδότηση του δικτύου. Θα γίνει λοιπόν και μια άλλη, τώρα βρέθηκε μια άλλη διαδικασία, θα τα προτείνει ο κύριος Τσάκας από τη ΔΕΔΑ ότι δέχεται να τα βάλει στο πρόγραμμα για να μπορέσουμε μετά και εμείς από εκεί και πέρα να βρούμε τα κρήματα για τη χρηματοδότηση. Ελπίζω ότι τα νέα θα είναι καλά. Και θα κλείσω με το πιο σημαντικό θέμα, το οποίο μαστίζει την περιοχή μας, όλη τη χώρα και, και όλο τον πλανήτη. Ενώ η πανδημία βρίσκεται σε μια ύφεση, πιστεύω ότι, από ό,τι εκτιμούν και οι αρμόδιοι, ότι είμαστε στον επίλογο. Έχουμε το θέμα της ακρίβειας, τις υψηλές τιμές στο πετρέλαιο και στη βενζίνη και στο φυσικό αέριο και εννοείται και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Παρόλη την χρηματοδότηση της κυβέρνησης, έχει δαπανίσει περίπου 2 δις, μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό, παρόλα τα αυτά οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος εξακολουθούν να έρχονται πολύ υψηλοί, από 50 μέχρι και 100 και μέχρι 200% πάνω. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι και 200%. Κάποιες άλλες περιπτώσεις είναι 100% πάνω, παρόλη, επαναλαμβάνω, την χρηματοδότηση που κάνει η κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να βρει και άλλους τρόπους. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός ότι θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί τις επιπλέον αυξήσεις σε ένα μέρος των αυξήσεων. Από ό,τι φαίνεται πρέπει να δούμε και άλλα χρήματα για αυτές τις, για να καλυφθεί αυτή η αύξηση, γιατί δυστυχώς και οι απλοί πολίτες και οι επιχειρηματίες αλλά και οι αγρότες αργότερα, για την ώρα δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα,
αλλά από τον Απρίλιο, Μάιο και μετά, όταν θα αρχίσουν να φωτίζουν, θα έχουν σημαντικό πρόβλημα. Όλα αυτά τα οποία ακούγονται, ότι δήθεν να δώσει η ΔΕΗ τα κέρδη της. Τα κέρδη της ΔΕΗ όλα είναι 800 εκατομμύρια. 800 εκατομμύρια για το 12 είναι περίπου 75 εκατομμύρια το μήνα. Όταν το μήνα η κυβέρνηση δίνει ένα δις, τα 75 εκατομμύρια είναι ψίχουλα. Άρα λοιπόν δεν παίζει κανένα ρόλο, δεν μπορεί η ΔΕΗ να κάνει και πολλά πράγματα. Ένα τελευταίο, επίσης να αναφέρω, να απαντήσω και το ότι έχουν εστιάσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Αυτό θα αφήσει ένα πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κενό και είναι αμφίβολο εάν η μείωση αυτή θα φτάσει στους καταναλωτές. Η κυβέρνηση λοιπόν έχει εστιάσει σε ένα ειδικό βοήθημα το οποίο θα δοθεί το Πάσχα. Το ύψος αυτού θα το δούμε όταν ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό και από την κυβέρνηση. Λοιπόν, σταματώ εδώ για να δεχτώ κάποιες ερωτήσεις. Κύριε Αντωνιάδη, εγώ θα αναφερθώ σε θέματα της καθημερινότητας και αυτά που συγκεντρώνουμε από τις ερωτήσεις των πολιτών. Είπατε για το πετρέλαιο θέρμανσης, είπατε για το ρεύμα, είπατε για τον κάθετο άξονα, που πιστεύω ότι θα γίνει όταν θα τελειώσει η κλεισούρα, κατά την άποψή μου βέβαια, πάντα. Αλλά θα σταθώ σε μία τοποθέτησή σας γραπτή, ότι η κυβέρνηση είναι κοντά στους πολίτες. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά θα ήθελα να σημειώσετε έτσι 2-3 θέματα τα οποία ταλαιπωρούν τους πολίτες. Πόσο κοντά είναι στους πολίτες των ορεινών περιοχών, οι οποίοι για 55 ολόκληρες μέρες είναι σε κλειό χιονοπτώσεων, με χιόνι και ένα μέτρο, και πολλές φορές μείναν και χωρίς ρεύμα για ώρες ολόκληρες. Πόσο κοντά είναι στους πολίτες οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τις υπηρεσίες, ειλικρινά σας το λέω, και είναι ένα πολύ μεγάλο παράπονο των πολιτών. Δεν μπορεί, λέει ένας πολίτης, να πηγαίνω εγώ από τον αετό στην υπηρεσία της Φλόρινας και να μου λένε ότι η υπάλληλος είναι άρρωστη, έλα μετά από μια εβδομάδα. Δεν μπορεί, κύριε Αντωνιάδη, ή πόσο κοντά στον πολίτη είναι όταν για να επικοινωνήσει με υπηρεσία της Κουζάνης θέλει 2 εβδομάδες και δεν έχει απαντήσει ακόμα στο τηλέφωνο. Να έρθω και στα δικά μας με την κυρία του Βήματος εδώ, την αγαπητή μας, για να ξέρει ο κόσμος γιατί μιλάμε. Κύριε Αντωνιάδη, να φτάσει η εφημερίδα η ημερήσια από το ταχυδρομείο στο Μηματιέρο κάνει μια εβδομάδα. Ξέρετε ότι έχουν αρχίσει οι συνδρομητές μας να λένε τι να τι κάνουν την εφημερίδα όταν έρχεται μετά από μια εβδομάδα. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Το ελληνικό δημόσιο, το περιβόητο για τις επιχειρήσεις. Επιχειρηματίες που έχουν κόψει τιμολόγια εδώ και ένα χρόνο δεν έχουν εισπράξει ακόμα τα λεφτά και έχουν πληρώσει από εκείνα που δεν έχουν πάρει τον ΦΠΑ κλπ. Πολλά θα μπορούσα να κατονομάσω έτσι από αυτά που καθημερινά αντιμετωπίζουμε. Αλλά νομίζω ότι σε κάποια πράγματα, να μην επιρρύπτουμε όλη την ευθύνη στην κυβέρνηση, σε κάποια πράγματα αυτό είμαι και εμείς, σε κάποια πράγματα αυτά είναι και οι υπηρεσίες, αυτό όμως κάποτε πρέπει να επιληθεί. Λοιπόν, επειδή θέσατε πολλά θέματα, να απαντήσω επιγραμματικά. Καταρχάς όσον αφορά τις χιονοπτώσεις, γιατί μιλάμε για τη Φλόρινα πάνω, φαντάζομαι. Όσον αφορά λοιπόν για τις χιονοπτώσεις, γνωρίζετε και γνωρίζω και γνωρίζουμε όλοι ότι οι δρόμοι είναι μοιρασμένοι σε αρμοδιότητες συγκεκριμένων υπηρεσιών. Κάποιοι δρόμοι είναι χαρακτηρισμένοι εθνική οτιδήποτε και την ευθύνη την έχει η περιφέρεια. Εγώ δεν νομίζω ότι με τις χιονοπτώσεις υπήρξε κάποιος δρόμος που είναι αποκλεισμένος. Κάποιοι άλλοι δρόμοι σε κάποια ορεινά χωριά, ενδεχομένως κάποια απομακρυσμένα σπίτια να καθυστέρησε λίγο μισή μέρα ή κάποιες ώρες, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα. Προφανώς αναφέρεστε όταν λέτε για χιονοπτώσεις μόνο για το ηλεκτρικό ρεύμα. Την επιβάρηση από τη θέρμανση, έτσι. Όταν 55 μέρες για το ηλεκτρικό ρεύμα, όπως και η Αθήνα, έτσι και εδώ, πράγματι υπήρχαν κάποιες ζημίες λόγω των χιονοπτώσεων. Αυτό είναι ένα σύνηθες φαινόμενο επί δεκαετίες. Αυτό το οποίο όμως δεν είναι σύνηθες είναι ο χρόνος αποκατάστασης. Το να κοπεί ένα καλώδιο από το βάρος του χιονιού είναι συνηθισμένο φαινόμενο και που επικρατούν δυσμενείς συνθήκες. Αυτό που δεν είναι συνηθισμένο είναι να καθυστερήσει 5 μέρες και να μείνει π.χ. ένα χωριό 3 μέρες ή 5 μέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι γεγονός ότι για το συγκεκριμένο θέμα έχει μεσολαβήσει και η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο
ώστε η αρμόδια υπηρεσία ΑΔΜΙΕ και ΔΕΔΙΕ να προμηθευτούν να κάνουν μεγάλες προμήθειες σε καλώδια για να γίνει αντικατάσταση όλων των παλαιών, είτε πρόκειται για κολόνες της ΔΕΗ είτε πρόκειται για καλώδια, για να υπάρξει ένας εξυγχρονισμός και να μην παρατηρούνται σε τόσο μεγάλο βαθμό ζημιές. Για το θέμα των υπαλλήλων ξέρετε ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, ότι είναι φταίνει και οι υπάλληλοι, γιατί όντως πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται με μεγάλη προθυμία ίσως ένα μέρος των υπαλλήλων. Από την άλλη όμως έχουν και αυτοί δίκιο, γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό βγήκαν πάρα πολλοί υπάλληλοι στη σύνταξη και δεν αναπληρώθηκε αυτό το συνεργειακό δυναμικό. Αυτό το οποίο θα συμφωνήσω μαζί σας δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα, είναι όντως το έχουμε διαπιστώσει, είναι το θέμα των ταχυδρομείων. Θα το εξετάσουμε τώρα που θα κατέβω κάτω με τον αρμόδιο υπουργό να δούμε πώς λειτουργούν. Ενδεχομένως οι ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει δεν εξυπηρετούν καλά το συγκεκριμένο θέμα. Θα δούμε αυτό πώς μπορούμε να το διορθώσουμε. Υπάρχει πρόβλημα και με λογαριασμούς και δεν είναι μόνο οι εφημερίδες. Ναι, που πάνε σαν λαμμένοι. Και χαρτιά, ναι, που να, είναι απαραίτητα στον κόσμο. Θα το δω αυτό το συγκεκριμένο και σε μια άλλη ενημέρωση θα σε ενημερώσω, το κρατώ. Κύριε Αντωνιάδη, ναι. Μιας και αναφερθήκατε στο ΦΕΚ για την οριοθέτηση της σεισμογενούς περιοχής, προκάλεσε μια αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι κοινότητες που αποδεδειγμένα έχουν κύματα που έχουν υποστεί ζημιές είναι εκτός της περιοχής αυτής, όπως η κοινότητα Περάσματος στη Φλόρινα, όπως ο Άγιος Γερμανός στην Πρέσπα, η Μαρίνα εδώ στη Φλόρινα, ο Άγιος Βαρθολομαίος. Είναι κοινότητες που ήδη έχουν γίνει από κατοίκους αρκετές αιτήσεις για έλεγχο των οικειών τους και όμως έχουν μείνει έξω. Το Πέρασμα, για παράδειγμα, όλα τα γύρω-γύρω χωριά είναι σεισμογενή περιοχή. Το Πέρασμα δεν περιλαμβάνεται μέσα στο ΦΕΚ. Θα το δείτε λιγάκι αυτό το ζήτημα, γιατί είναι σοβαρό. Το θέμα θα το δω. Μέχρι στιγμής από εσάς τα ακούω πρώτη φορά. Δεν μου έκανε κανένας παράπονο. Θα μου πεις τώρα ανακοινώθηκαν τα χωριά. Το ότι ανακοινώθηκε αυτός ο αριθμός δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μπουν κι άλλα. Επειδή είναι ονομαστικά τα χωριά, για να το... Θα το δούμε για ποια χωριά είναι, θα συνοηθώ και με τον Δήμαρχο και με τον Αντιπεριφερειάρχη και θα το θέσουμε το θέμα και θα μπουν και αυτά τα 4-5 που μείναν απόξω, τα οποία έχουν όντως ζημιές. Τον Οκτώβρη και αρχές του Νοέμβρη καθορίστηκε η επιδότηση του πετρελαίου Θέρμανσης. Η τιμή τότε ήταν 1,15, 1,16, 1,17. Σήμερα η τιμή είναι σήμερα είναι 1,40. Με την ίδια επιδότηση. Όταν βλέπουμε ότι το ρεύμα έχει ενισχυθεί σημαντικά από τις επιχορηγήσεις της κρατικής αυτά τα δύο δις. Δεν πρέπει αντίστοιχα, επειδή στη Φλόρινα έχουμε μέχρι και τον Μάιο κρύο, χρειάζεται η θέρμανση, και χρονικά να επεκταθεί και ποσοστιαία να αυξηθεί η επιχορήγηση. Ναι, το χρονικά νομίζω ότι είναι μέχρι 30 Απριλίου. Από εκεί και πέρα δεν μας εξυπηρετεί και ιδιαίτερα. Αλλά να αυξηθεί το ποσοστό της επιχορήγησης και εγώ κρίνω σημαντικό ότι πρέπει να γίνει. Απλώς σας ενημερώνω ότι έχει γίνει μια αύξηση σε σχέση με την... με την περσινή χρονιά έχει γίνει. Ναι, διευρύθηκε και έχει γίνει αύξηση. Τώρα όμως θα κοιτάξουμε, θα μιλήσουμε με τον κύριο Σκυλακάκη για να γίνει, επειδή ανέβηκε πάρα πολύ, έστω στα τελευταία να γίνει μια τελευταία αύξηση η οποία είναι αναγκαία. Θα το δω και το συγκεκριμένο θέμα γιατί νομίζω ότι είναι δίκαιο.